σε αναμονή του Αλέξανδρου βρίσκεται η Κρήτη. Πρόκειται για την ονομασία της νέας κακοκαιρίας, η οποία πάντως στο νησί δεν έδειξε να έχει τουλάχιστον τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες τη δυναμική που είχε σε άλλες περιοχές. Σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις προγνώσεις έντονων καιρικών φαινομένων που από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και αύριο αργά το απόγευμα θα επηρεάσουν και το νησί μας από τα Χανιά μέχρι και το Λασίτι. Ο μηχανισμός, ωστόσο, είναι πανέτοιμος, όπως σημειώθηκε στη διάρκεια της έκτακτης σύσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Κρήτης υπό τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συρηγονάκη και τη συμμετοχή όλων των φορέων που απαρτίζουν το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Τα καιρικά φαινόμενα στο νησί μας επιβάλλουν αυξημένα μέτρα λήψης τόσο από τις αρχές όσο και από τους πολίτες. Ανεξάρτητα από την ραγδαιότητα που μπορεί να έχουν οι βροχές αυτό το Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι η πολιτική προστασία έχει λάβει όλα εκείνα τα μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτούς τους κινδύνους οι οποίοι ενδεχομένως να προκύψουν. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι ο Δήμος Ηρακλείου γνωρίζει τα προβλήματα πολιτικής προστασίας, είναι σε συνεργασία αρμονική με τους συναρμοδίους φορείς και είμαστε σε συνεργασία οι εμπλεκόμενοι αντιδήμαρχοι υπό την καθοδήγηση του Δημάρχου. Σημεία που έχουν ήδη οριστεί ως επικίνδυνα για πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και Ιρλανδικές γέφυρες, βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με κλιμάκια ήδη να βρίσκονται επιποδός, προκειμένου εφόσον χρειαστεί να λάβουν αντίστοιχα μέτρα. Όπως για παράδειγμα στις Ιρλανδικές γέφυρες, στις οποίες θα απαγορευτεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε περίπτωση που το νερό ξεπεράσει τη στάθμη ασφαλείας. Ευθύνη δική μας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έρχονται από τους συναρμοδίους φορείς, να κλείσουμε τις Ιρλανδικές διαβάσεις, την ουσία είναι δύο, και να περιφρουρήσουμε την διέλευση των τροχοφόρων ή των πεζών, έστω και παράνομοι από αυτές τις ιρλανδικές διαβάσεις. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα. Έχουμε διασπείρει τις δυνάμεις μας, τόσο το ανθρώπινο δυναμικό, όσο και τα μέσα, τα μηχανήματα κλπ. Σε περιοχές που υπάρχει μια ιστορικότητα, θα έλεγα, των πλημμυρών, έχουμε λάβει τα μέτρα μας για τις ιρλανδικές διαβάσεις σε ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει τόσο κατά το παρελθόν, έχουμε θρηνήσει θύματα κλπ. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Στη σύσκεψη πάντως, εκείνο που επισημάνθηκε ήταν η μέριμνα που δίνεται σε περιαστικές περιοχές του Ηρακλείου, με το βλέμμα στραμμένο και στις κατολισθήσεις που πιθανότατα θα ακολουθήσουν μια δυνατή νεροποντή λόγω της ξηρασίας των εδαφών. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει τεθεί από χθες σε ετοιμότητα για σήμερα και για αύριο και μέχρι τη Δευτέρα, έτσι ούτως εάν υπάρχουν κατολισθήσεις ειδοποιείται η υπηρεσία και άμεση προτεραιότητα της είναι η διάνοιξη του δρόμου. Υπό αυτές τις συνθήκες, όπως σημειώθηκε, οι πολίτες στην περίπτωση που τα καιρικά φαινόμενα επιδεινωθούν, καλό θα ήταν ως τάση και συμπεριφορά να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις. Υπάρχει μια αγαστή συνεργασία, υπάρχει ένα συντονισμός, υπάρχει μια ετοιμότητα τόσο σε προσωπικό όσο και σε μέσα. Παρά το γεγονός που γνωρίζουμε και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι και το προσωπικό και τα μέσα είναι ελλειπή σε όλες τις υπηρεσίες.